Έλα Γιώργα, ρε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Νικολάκη, καλησπέρα. Φίλε, Χρόνια πολλά, είχα αντιμετωπίσω στο κύριε. μυαλό μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ σκεφτόμουν να λέω αυτή η φάτσα που είχε κάνει ο Γιώργαρος με εκείνη εκεί τη φάτσα, θα τον επάρω τηλέφωνο να μου κάνει τηλεφωνική ηχογραφημένη κλίση να τη βγάλω στο site. Θες να Με μου τις κάνεις φάσες. μία? Όχι με τις φάσες. Αλλά. Θέλω να ηχογραφήσουμε την κλίση, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι τι γίνεται στο site, να μου κάνεις το Όχι, χατήρι. δεν πήρα χαμπάρι. Ωραία. Επειδή έχει γίνει λίγο από δυσφήμιση μέχρι συκοφαντία για να μου κόψουν πελάτες και τα λοιπά και τα λοιπά, όλοι οι πρώην Ναι. φίλοι μου και κάποια ονόματα που δεν λέμε και πολύ ψηφιούμε. Ναι. Λοιπόν, και όμως είμαι τσακωμένος και δηλαδή οι ανταγωνιστές κάνουν το λιγότερο. Οι πρώην δικοί μου, ας πούμε, με θαύτουνε όσο τίποτα στον κόσμο. Λοιπόν, και αναγκάστηκα και εγώ Σε να πούμε. Θάβουνε γιατί, ρε φιλαράκι. Γιατί μπορεί, φίλε, το όνομα Καβαδίας, όταν το ακούει κάποιος ακροατής, να στραβομουτσουνίζει ή να βγάνει σπηριά κόκκινα κακά. Λοιπόν, γιατί τι τους έχεις κάνει. Εγώ, εσύ τι θα τους κάνεις όταν μου πεις πώς ξεμπέρδεψες τις φάσεις. Πεντασταδιακά και με τη μηχανή του Καβαδία. Ακριβώς. Για... Έχω και ένα φιλαράκι που έχει δει τι κάνω στις φάσεις και θέλει μια μηχανή. Ωραία, δηλαδή με πήρες τηλέφωνο για να μου κλείσεις πελάτη. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Και εγώ με όμως... ρωτάει πόσο κάνει το κουστούμι. Λέω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Θα με πάρει με ένα μας τηλέφωνο και θα του κάνω πολύ καλή τιμή στο πακέτο. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεφύγουμε. Πολύ ωραία. Ωραία, εγώ θα θέλω το δικαίωμα. Θα τηλέφωνο σου και εγώ... να πεις το εγώ θέλω. Μη λες ρε ονόματα να μου, για όνομα της Παναγίας. Εγώ Άρα. Θέλω να ηχογραφήσουμε αυτή την κλίση, να ναι. μου δώκεις το OK να τη βγάλω στο site και να ναι. μου πεις, θα σου κόψω εγώ το επώνυμο που είπες, μόνο Γιώργος θα ναι. λέμε, ναι. ούτε φωτογραφίες δεν θέλω ούτε τίποτα και θέλω να μου πεις πώς εντουφέκησες τις φάσες, πώς τις έκοψες στη μέση στον αέρα, άμα τις έκοψες στη μέση στον αέρα, άμα τα αλεύρι έκαμε ζημιά, την απόσταση του φεκιάς και προπαντός με τη μηχανή του Καβαδία και πεντασταδιακό. Γιατί όταν την ακούει ο κόσμος, λυσχαίνει. Λυσχαίνει, ε. Λυσχαίνει, είναι κερκυραίκο, είναι από τη λύσα. Του σκύλου, λυσχαίνει. Βγάνει αφρούς. Θα περάσει. Συγγνώμη, μιλάω με έναν κύριο καθηγητή Πανεπιστημίου που είναι εδώ και τον Άκη, είμαι στο μαγαζί τώρα. Φυγιά. Να σε καλά. Λοιπόν, ό,τι θέλεις, θες να κάνουμε τώρα, ό,τι θες. Τώρα, επί τόπου, τώρα που γυρίζει, εσύ μην πήρες τηλέφωνο. Ναι. Ηχογραφούμε την κλίση. Θέλω τη συγκατάθεσή λοιπόν. σου από την αρχή μέχρι το τέλος και άρχισε ναι. να ξερνάς. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Ξέρασε τα όλα. Πολύ ωραία. Η μηχανή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Τα θεσίγια που φτιάχνω είναι ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει. Γεμίζω πάνω από 40 χρόνια, είμαι 58 χρονών, πάνω από 40 χρόνια γεμίζω φυσίκια. Είμαστε στα Γιάννενα, του φέκησα 4 πουλιά, τα πουλιά και να πνοβολιώτουσαν στεγνά, με πεταστατιακό κλείσιμο, με μία πυρίτιδα που βάζω MB36, αλλά και με τέκνα, ένα 90-40 που βάζω εγώ, και με MB36. Τι να πω άλλο, κομμάτια και οι θερμοκρασίες μείον 8, έτσι. Περίμενε. Θέλω να μου πεις, ο φίλος σου που θες να μου φέρεις για πελάτη που ενδιαφέρεται, ναι. αυτός σε είδε σένα και ζήλεψε τα φυσίγκια σου και θέλει κι αυτός. Ακριβώς. Παναγιά κοντά σου παιδί μου. Είδε τα φυσίγκια, είδε 5 πουλιά που πέφτανε και λέει εδώ είμαστε. Πρέπει να φτιάξουμε φυσίγκια τέτοια. Ναι, αλλά πώς πέφτανε όμως. Στεγνά, τι, βατσαβούρια, κοβότησαν τα πουλιά. Δεν είχε ούτε αεροπλανάκια, ούτε τραυματισμένα, γεμάτα αίματα. Τα πουλιά στεγνά, όπως τα έκανε η μάνα τους, καθαρά σκοτώματα και αποστάσεις. Παναγία να φυλάει. Να μην λέμε 50 μέτρα. Να μην λέμε τώρα τι μπορεί να υπερβάλλουμε, αλλά τα 40-45 μέτρα στεγνά τα πουλιά, έτσι. Με αλεύρι χωρίς αλεύρι. Να μην υπερβάλλουμε στα 50. Με αλεύρι χωρίς αλεύρι. Χωρίς αλεύρι. Άμα βάλουμε αλεύρι, ας το πάμε ψηλά. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δεν χρησιμοποιώ αλεύρι. Αλλά όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει αλεύρι, είναι δύναμη τεράστια.
Τα σκάγια τι νούμερο? Έτσι. Σκάγια νούμερο 4, νούμερο 5 χρησιμοποιώ εγώ. Επειδή κάνει πάρα πολύ κρύο. Άψογος. Λοιπόν. Και δύο αστέρια κάνει. Δύο πολύ αστέρια ωραία. Κάνει. Πολύ ωραία. Δεν έγινε και τόσο δεινόσκοπευτής. Δεν πιστεύω να ακούγονται εκεί τα παράστα της τηλεόρασης, γιατί τις πάσω καμιά ώρα. Τέλος πάντων, στο εμπλαγμάτιο και πέσει. Όχι, δεν υπάρχουν παράστα εδώ, απλά φυσάει λίγο έξω χώρο. Όχι, δικιά μου τηλεόραση με έχει αγαδέψει, λοιπόν. Γιατί τώρα σκόλασα από τη δουλειά μόλις έφαγα. Λοιπόν, Γιώργα, ρε, δω και το τηλέφωνο του παιδιού. Πες του, αφού είναι δικό σου φίλος, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον εξυπηρετήσω όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω τη συγκατάθεσή σου να βγάλω τώρα επιτόπου την κλίση online. Να σκάσω να λυσάξω κόσμο. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Ωραία, θα κόψω και το όνομά μου να πεις δεν έχω όχι, θέμα. Όχι, όχι, έχω θέμα εγώ. Θα κόψω το επίθετο σου. Δεν μου λες. Να βάλω και στο βίντεο εκείνη και τη φωτογραφία με τη φάτσα που κρατούσε τη φάσα να πούμε και εσύ γι' αυτά και το χαμόγελο στα αυτιά. Ναι, αμέ. Μετά πρόσεξε, γιατί θα έρθουν και θα σε βρούνε και θα σου λένε ότι ποιος είσαι εσύ που μας παίρνει στα πουλιά. Άσου τα δένα, σε έρθουν να με βρούνε. Έλα καλά, εγώ τι πεις. Γιατί ένα άλλο παιδάκι... Δεν έχω θέμα κανένα, θα γίνουμε και φιλαράκια. Ένα χέρι ράπισμα δηλαδή. Όπου δεν πέφτει λόγος, πέφτει ράβδος. Το ξέρεις που ένα φιλαράκι να πούμε... Φιλαράκι, εντάξει. Τίμιο παιδί, καλό παιδί, φτωχό παιδί. Λοιπόν, το εκβιάσανε να πούμε ένας που είχε ένα μαγαζί εκεί στην Ανατολική Αττική και κάτι άλλο να πούμε της παρέας για να μην μου κάνει παρουσίαση, για να μην πιάσω πελάτες. Και σκύλιασα εγώ. Και του έλεγα κάνε μου παρουσίαση, κάνε μου παρουσίαση. Λέει με απειλούνε με το ένα, με το άλλο. Έχω μπλέξει με διαόλια, έχω μπλέξει με τριβόλια. Άσε με Νίκο, άσε με. Τρελαίνομαι κι εγώ. Σε μια φάση τι να κάνω, τι να κάνω. Βρήκα πατέντα. Θα παίρνω στους πελάτες ένα-ένα τηλεφωνό. Τώρα ευτυχώς με πήρες εσύ. Για άλλο θα σε έπαιρνα εγώ. Σήμερα, αύριο θα σε έπαιρνα. Και του ζητάω να μαγνητοφωνήσουμε τις κλήσεις και να τις βγάλουμε όξο. Να σκάει ο κόσμος να πλαντάζει. Εντάξει φίλε, λοιπόν. Περιμένω το φίλο σου. Καλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Παναγιά κοντά σας. Και εσύ να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ Γιώργο. Παναγιά κοντά σου. Να είσαι πάντα καλά. Γεια.